σαν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν εθελοντή αιμοδότη. Καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας αλλά και αυτής, καλύψαμε όλες τις δράσεις του αιματοκρίτη που σχετίζονται με την αιμοδοσία. Σήμερα είναι η κορύφωση αυτών. Μία σπουδαία ημέρα, τη στιγμή βέβαια που γίνεται λόγος και για πρωτιά των νοσοκομείων της Κρήτης αλλά και των εθελοντών εδώ των κριτικών που έχουν αυτό το εβδομαδιαίο ραντεβού για την αιμοδοσία. Μία πολύ σημαντική ημέρα με δράσεις οι οποίες κορυφώνονται στην Λότζια και βεβαίως να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καρλ Λαντστάινερ, επιστήμονας που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος, οπότε η ημέρα αυτή είναι μάλιστα αφιερωμένη και σε εκείνον. Ο Νικόλας Οργαζάκης, ο συνάδελφος, ο περατέρ, βρίσκεται και η ομάδα της Κρήτης σήμερα βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο έθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου στη Λότζια. Η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη την βλέπουμε, ζωντανή σύνδεση, πρόεδρος του Αιματοκρίτη. Καλησπέρα μας, κυρία Γεριανάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και αιμοδοτικά. Τέλεια. Όσο περισσότερο βγούμε, όσο περισσότερο επικοινωνείτε και εσείς οι ίδια και οι συνεργάτες σας με τον κόσμο, το μήνυμα το οποίο προκύπτει είναι ολοένα και πιο ηχηρό. Το μήνυμα του εθελοντισμού, το μήνυμα της αιμοδοσίας. Παγκόσμια μέρα εθελοντή αιμοδότη σήμερα. Ο συμβολισμός ο κεντρικός ποιος είναι? Ακριβώς Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη γιορτάζουμε ανά την Ιφίλιο. Μια γιορτή με διτό σκοπό, ενός να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους, αιμοδότες και αιμοδότριες που έχουν δώσει λίγο από το αίμα τους για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ή ακόμα και να σώσουν ανθρώπινες ζωές στους έχοντας ανάγκη. Από την άλλη όμως πλευρά είναι η μέρα μια αφορμή για να προβληματιστούμε, να κινητοποιηθούμε σε κάθε κομμάτι αν θέλετε της ζωής και από όποια πλευρά και αν ανήκουμε, γι' αυτό το πραγματικά δημόσιο αγαθό που είναι ένας μεγάλος αγώνας να το συλλέξουμε, να το επεξεργαστούμε, να το δώσουμε στους ασθενείς με ασφάλεια. Μια ολόκληρη επιστήμη, ολόκληρη κοινωνία πολλές φορές πρέπει να ενωθεί για να έχουμε απλά διαθέσιμο αίμα. Πραγματικά όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου η προσπάθεια δεν σταματά, δεν μπορεί κανείς να εφησυχάζεται και ακόμα και εδώ στο νησί μας που τα πράγματα πάνε σχετικά καλά, όπως προείπατε κι εσείς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είμαστε πρώτοι ως γεωγραφική περιφέρεια και ειδικά ο δικός μας νομός στο Ηράκλειο, αλλά και πάλι οι ανάγκες δεν σταματούν ποτέ και κάθε αναφορά, κάθε συμμετοχή, κάθε προσπάθεια αξίζει τον κόπο να στηριχτεί. Κυρία Γεριανάκη, και σε μία περίοδο βεβαίως, που ναι μεν τα στοιχεία αυτά που μας λέτε είναι πολύ θετικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη αλλά και το Ηράκλειο, δυστυχώς όμως υπάρχουν ανάγκες για αίμα και υπάρχουν και ανάγκες για αίμα πολλές φορές με αφορμή δυστυχήματα και τροχαία τα οποία μονοπολούν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι όλοι γινόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για ανθρώπους που έχουν ανάγκη και το σημαντικό είναι ότι βγαίνει προς τα έξω η είδηση πολύ γρήγορα, αναπαράγεται και εν τέλει έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά και οι κριτικοί και οι Έλληνες γενικότερα έχουν αυτά τα αντανακλαστικά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η μόνη λύση που έχουμε για να υπάρχει επάρκεια και να υπάρχει και ασφαλές αίμα είναι να μην περιμένουμε την έκκληση, το μεγάλο δυστύχημα, την τραγωδία για να δώσουμε αίμα. Γιατί πραγματικά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα, το αιμοδοτικό, ειδικά στη χώρα μας, θα λυθεί μόνο αν αναπτύξουμε αυτή την κουλτούρα, αν οργανωθούμε έτσι ως ιατρικές υπηρεσίες, ως σύστημα, αν θέλετε, αιμοδοσίας εθνικά, που να μπορεί να εξυπηρετηθεί έγκαιρα ο κάθε άνθρωπος που χρειάζεται αίμα, γιατί ναι μεν όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν αίμα και μεταγγίζονται, προς Θεού δεν είμαστε σε τέτοιο τραγικό επίπεδο, αλλά συχνά, ειδικά σε περιόδους όπως το καλοκαίρι, οι γιορτές, ταλαιπωρούνται και καθυστερούν οι μεταγγίσεις, υπάρχουν ακόμα και υπομεταγγίσεις, οπότε προς αυτή την κατεύθυνση είναι το επόμενο στοίχημα. Στην κατεύθυνση του 100% εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, ήρεμα, με σεβασμό προς τον αιμοδότη
και όσο λιγότερα μέχρι να ελαχιστοποιηθούν εκκλήσεις, προσωπικές εκκλήσεις και όλη αυτή η αιμοδοσία αναπλήρωσης, θα μπορούσαμε να πούμε. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε από την κάλυψη, την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο Κρήτης εφιάλες αίματος? Νομίζω ότι αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά και το αποδεικνύουμε και με τα νούμερά μας και με το ότι αυξήσαμε σε αντίθεση από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια της πανδημίας τη συμμετοχή μας, που σημαίνει ότι όλος αυτός ο αγώνας που έχει δοθεί από τον αιματοκρίτη τουλάχιστον σχεδόν 20 χρόνια και φυσικά από τις υπηρεσίες αιμοδοσίας, φορείς, συλλόγους που συμμετέχουν, τα σχολεία μας, υπάρχει μια συμμαχία ζωής στο νησί μας. Και πραγματικά, αν βοηθηθεί και στηριχθεί λίγο ακόμα αυτό, πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα είμαστε το νησί με μια ακόμα πρωτιά που θα είναι το 100% ή τουλάχιστον πολύ κοντά σε αυτό του προσφερόμενου αίματος από εθελοντές αιμοδότη. Μάλιστα, λοιπόν. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία να σας αποδεσμεύσουμε. Έρχεται και αρκετή δουλειά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε εδώ σε συνδιοργάνωση με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου. Η αιμοδοσία θα συνεχιστεί ως τις 7.30, ενώ στις 7 θα έχουμε βραβεύσεις και θα τιμήσουμε ανθρώπους που έχουν προσφέρει και φυσικά τους νεότερους αυτή τη φορά εθελοντές αιμοδότες, μαθητές, νεαρά παιδιά που ήρθαν, έδωσαν και ξεκίνησαν αυτό το όμορφο ταξίδι ζωής. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, κυρία Γεριανάκη. Λοιπόν,